Νέα εποχή, δύναμη αγάπης, ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται αύριο η μεγαλύτερη εκδήλωση αγάπης και ανθρωπιάς για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, Ραδιομαραθώνιος 2019. Όπως γίνεται εδώ και 30 χρόνια, έτσι και φέτος διεξάγεται σε όλη την ελεύθερη Κύπρο ο Δικός Έρανος. Ενώ το πρωί ο Προεδρεύων της Βουλής, Υπουργοί της Κυβέρνησης, καθώς επίσης αρχηγοί και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, επισκέφθηκαν το περίπτερο του ραδιομαραθωνίου στην Λεωφόρο Σταυρού στον Στρόβολο, όπου κατέθεσαν την εισφορά τους. Την εισφορά εκ μέρους της κυβέρνησης κατέθεσε στο περίπτερο του ραδιομαραθωνίου η πρώτη κυρία Άνδρια Αναστασιάδη. Θα ξεκινήσει μια νέα εποχή για τον ραδιομαραθώνιο, διότι τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες, τις ειδικές ευαισθησίες, χρειάζονται την βοήθεια και τη στήριξή μας. Ο ραδιομαραθώνιος είναι η ιστορία πια σε αυτόν τον τόπο και τέτοιες ενέργειες είναι που καμιά φορά τιμούν την κοινωνία μας. Είναι μια γιορτή του εθελοντισμού, της προσφοράς και το πιο σημαντικό θεωρώ της ευαισθητοποίησης του κόσμου. Ο ραδιομαραθώνιος θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα αύριο, ενώ το κοινό μπορεί να συνεισφέρει στα περίπτερα που έχουν στηθεί για τον σκοπό αυτό το ποσό των 2, των 5 ή των 10 ευρώ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Διεθνή Επικαιρότητα. Δραματικές σκηνές εξελίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.